Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Για να μην είμαι στο μέρος όπου είμαι υποψήφια και να είμαι εδώ, καταλαβαίνετε πόσο πολύ αγαπάω αυτή την πόλη και πόσο ισχυρό είναι το δικό σας στοίχημα να πάρουμε την έδρα οι κομμουνιστές και όχι η Χρυσή Αυγή. Αυτές τις μέρες με ρωτούν πώς φαντάζομαι την επόμενη μέρα των εκλογών. Απαντώ λοιπόν πολύ απλά. Στις 8 Ιουλίου συνεδριάζει το Eurogroup. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι μας περιμένει. Την επόμενη μέρα των εκλογών, πέρα από τις ψεύτικες υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας για ισχυρή ανάπτυξη, για όλους και τα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν μεταμνημονιακής εποχής, θα είναι εδώ όλοι οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες από τους οποίους προκύπτουν οι μειωμένοι μισθοί και οι συντάξεις, οι απογειωμένοι φόροι, η εμπορευματοποιημένη παιδεία και υγεία. Εδώ θα είναι η εφαρμοστική νόμη και των τριών μνημονίων, μην γελιόμαστε, που ψήφισαν και εφάρμοσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το κοινάλ ΠΑΣΟΚ. Εδώ θα είναι και η περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης, η ελαστικοποίηση των ωραρίων και των εργασιακών σχέσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι πληστηριασμοί, οι συνήθεις συστάσεις δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ακριβώς θα είναι η επόμενη μέρα. Από ό,τι παρατηρείτε, κανείς τους δεν τολμά να μιλήσει για την κατάργησή τους. Ο ελληνικός λαός θα ζήσει τη βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν πρέπει, λένε, να διαταραχθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Το θέμα είναι τι θα κάνει το ΚΚΕ σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Το ΚΚΕ θα κάνει αυτό που έκανε πάντα. Θα συνεχίζει να αγωνίζεται για να βοηθήσει να αλλάξει κάτι. Να βάλει φρένο και να εμποδίσει τα χειρότερα, ανοίγοντας τον δρόμο της ριζικής αλλαγής. Δεν έχουμε δικαίωμα, κανείς μας δεν έχει δικαίωμα απέναντι στη ζωή μας, στους γονείς μας, στα παιδιά μας, να αφήσουμε την Κυριακή στα χέρια τους την τύχη μας. Δεν θα απέχουμε. Θα είμαστε όλοι εκεί για να ψηφίσουμε. Και όσοι ακόμη δεν έχουν αποφασίσει, ας απεγκλωβιστούν από τις προκαταλήψεις. Και όσοι ψηφίζουν για πρώτη φορά τα νέα παιδιά, ας ψηφίσουν με λογική, αξιολογώντας πράξεις και όχι λόγια, μελετώντας ιστορία, για να γκρεμίσουμε τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής, να τους γκρεμίσουμε από παντού. Αυτό είναι το ζήτημα. Η τρίτη έδρα της Φιλοτείας πρέπει να δοθεί στο ΚΚΕ. Ένα ισχυρό ΚΚΕ είναι η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση. Αυτό το λέμε, αλλά το γνωρίζετε κιόλας πολύ καλά. Το έχει δείξει η πράξη, το έχει δείξει η ιστορία. Είναι η μόνη δύναμη που, αν είναι ισχυρή, υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε κάποια πράγματα τώρα, εδώ και τώρα, όχι στο μακρινό και στο άγνωστο μέλλον. Είναι το μόνο κόμμα, το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια, γιατί το ζω, το ξέρω και το έχουμε καταλάβει όλοι. Το μόνο κόμμα με την πλευρά της δικαιοσύνης, της αλήθειας, της συνέπειας, των αγώνων, των αρχών. Η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια για όλα αυτά που συμβαίνουν, διαλύοντας τα τελευταία χρόνια της ζωής μας, μπορεί αυτή τη φορά να γίνει δύναμη, αποφασιστική στήριξη και μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Μου λένε, πιστεύετε στα αλήθεια ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Η μεγαλύτερη από όλες τις δυσκολίες για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, έλεγε ο Μπρέχτ, είναι η εξοικείωση των θυμάτων της εκμετάλλευσης με τα βάσανα και τις συμφορές. Είναι το μόνο με το οποίο δεν πρέπει να εξοικειωθούμε, δεν πρέπει να συμφιλειωθούμε. Και αυτοί δεν πρόκειται να μας συμφιλειώσουν με την υποταγή και τη ματαιότητα. Ο κόσμος δεν προχώρησε ποτέ έτσι. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε ούτε με την αδικία, ούτε με ταπλωμένο χέρι, σε ένα σύστημα που γίνεται όλο και πιο βάρβαρο. Η απάντησή μου λοιπόν σε αυτή την ερώτηση είναι σταθερά ναι. Εδώ είμαστε όλοι για να το αλλάξουμε όλο αυτό και να αγωνιστούμε για όσα μας ανήκουν. Απομένουν λίγες ώρες μέχρι την κάλπη. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πέφτουμε στις πολιτικάνικες παγίδες τους. Τους μάθαμε με τον πιο επώδυνο τρόπο. Δεν τους θέλουμε ούτε αυτούς, ούτε τα ψέματά τους, ούτε τα σκανδαλά τους. Λέμε όχι
σε αυτούς που διέσυραν το όνομα της αριστεράς και έστρωσαν το δρόμο για τη δεξιά επέλαση. Λέμε όχι σε όσους ξεφύτρωσαν προεκλογικά και προετοιμάζονται για νέες συμπράξεις, νέες εξυπηρετήσεις, νέες διευκολύνσεις. Απορρίπτουμε κόμματα και διάρτητες αστέρες τύπου Βελόπουλου και Βαρουφάκη. Θυμηθείτε που βρίσκονται συνήθως μετά την αποστολή τους αυτά τα κόμματα της μιας χρήσης. Τα κόμματα που έτυχαν μεγάλης προβολής και τους προσφέρθηκαν και έδρες και υπουργεία. Αξιοποιήθηκαν λοιπόν αυτά σαν πατερίτσες, σαν τσόντες σε κρίσιμες ψηφοφορίες. Έπαιξαν το παιχνίδι για το οποίο κατασκευάστηκαν και αμέσως μετά πετάχτηκαν ή επέστρεψαν στην αλληπολιψία. Ποτάμια, ΑΝΕΛ, ΛΑΟΣ, ΔΙΜΑΡ και τα συναφή, στην ουσία τι έκαναν, ένα κακόγουστο και επικίνδυνο γκεσταριλίκι. Λέμε όχι στον παλιό φίλο του κ. Τσίπρα, ο οποίος ως Υπουργός Οικονομικών έστρωσε τον δρόμο για το τρίτο μνημόνιο, μας χρέωσε δισεκατομμύρια, ήταν ο εμπνευστής της κοροϊδίας ενός ολόκληρου λαού και τώρα ζητάει θυρασίτατα την ψήφο μας και αυτός και η σύζυγός του στην υποψήφια στον Πειραιά. Λέμε όχι στους τυχοδιώκτες και στους ανθρώπους του συστήματος. Η ψήφος του Βαρουφάκη, να το ξέρουμε, να το καταλάβουμε, αν και το ξέρουμε, είναι η πλέον συστημική ψήφος. Είναι επικίνδυνες οι πολιτικές του θέσεις. Το ζήσαμε. 7 Ιουλίου στην Κάλπη θα συναντήσουμε... 7 Ιουλίου στην Κάλπη θα συναντήσουμε 4 αμετανόητους μνημονιακούς, 2 φασίστες ακροδεξιούς και το ΚΚΕ. Εμείς είμαστε με το ΚΚΕ, με τους αγωνιστές, τους έτοιμους, αυτούς που δεν μας είπαν ποτέ ψέματα, με τους μοναδικούς που βγήκαν μαζί μας στους δρόμους της διεκδικήσεις μας. Όλοι οι άλλοι είναι απέναντί μας. Κανένα συμβιβασμός με την αδικία και την αθλειότητα. Αυτά. Ρώτησα ένα φίλο μου, του λέω σε παρακαλώ πες μου κάτι έξυπνο, γιατί αυτός είναι έξυπνος ο φίλος μου, να κλείσω την ομιλία μου στη Λιβαδιά. Και μου έστειλε το εξής μήνυμα. Μου λέει, αναφέρθηκε στις ονομασίες των πολιτικών κομμάτων και μου λέει το εξής. Η μία είναι νέα, ο άλλος είναι συνασπισμός, το άλλο είναι κίνημα. Ο γραφικός είναι λύση, η άλλη είναι πλεύση και ο τυχοδιώκτης είναι μέρα. Μόνο το ΚΚΕ είναι κόμμα. Τι αναρωτιόμαστε, θα το συμφίσουμε. Το χειροκροτώ κι εγώ από εδώ.